Γεια σε όλους, είμαι ο Βάιος Βίτος και βρίσκεστε σε ακόμα ένα vlog της σειράς Chasing the Light στην Ελλάδα, εδώ όπου μαζί θα ταξιδεύουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, αυτής της πανέμορφης χώρας, και θα με βλέπετε να προσπαθώ να κάνω διάφορες λήψεις στο πεδίο, είτε είναι λήψεις φύσης, τοπίου, είτε άγρια ζωής. Βρίσκομαι για τις επόμενες 2-3 μέρες στη λίμνη Πλαστήρα, σε μια υπέροχη περιοχή, με την πολύ όμορφη αυτή λίμνη, με δάσος, με πάρα πολλά στοιχεία που μπορούν να μας δώσουν πολύ ωραίες εικόνες. Σκοπός μου, όπως θα έχετε καταλάβει και από το προηγούμενο επεισόδιο στο γράμμο, δεν είναι να κάνω τις 3.000 φωτογραφίες επειδή πήραμε μια ψηφιακή μηχανή να αρχίζουμε να βαράμε συνέχεια. Σκοπός μου είναι να βρω εικόνες οι οποίες θα ικανοποιήσουν το δημιουργικό μου ίστρο και νομίζω εδώ πέρα ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκέφτεται κάποιος καλά τη λήψη πριν την κάνει και πραγματικά εάν αυτή η λήψη μπορεί να δώσει κάτι το ιδιαίτερο. Φυσικά αυτό είναι υποκειμενικό, η φωτογραφία είναι υποκειμενική, έτσι πολλές φωτογραφίες που μπορεί εμένα να μου αρέσουν και να σας δείξω, να μην αρέσουν εσάς. Αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα, έτσι, κανένας από τους δυο μας δεν είναι λάθος, είναι θέμα καθαρά γούστου. Από εκεί και πέρα, πριν φύγουμε για να πάμε σε μια περιοχή, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θα σας έδινα. Οι δύο βασικές είναι να ελέγξετε την περιοχή και το πώς κινεί το φως αυτή την περιοχή και να ελέγξετε και τον καιρό. Για να ελέγξουμε την περιοχή υπάρχει το Google Earth. Είναι δωρεάν, το κατεβάζουμε. Μπορούμε να μπούμε μέσα, να δούμε την περιοχή, τα βουνά, τα δάση κτλ. Πού υπάρχουν σημεία που μπορούμε να κατέβουμε, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Να κοιτάξουμε ακόμα και την πορεία του φωτός, καθώς έχει ένα πολύ ωραίο slider εκεί το Google Earth που σου επιτρέπει να δεις πώς κινείται ο ήλιος. Επίσης, έχω την εφαρμογή PhotoPills, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μπορεί να είναι επιπληρωμή, έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία όμως μέσα που αξίζει για μένα να την αγοράσετε. Το βασικό είναι ότι μπορεί να σου δώσει το πότε σηκώνεται ο ήλιος, πότε ο ήλιος δει κτλ. Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε οπωσδήποτε τον καιρό. Δεν σας λέω αν έχει κακό καιρό να μην βγείτε, να βγείτε με προσοχή, αλλά θα πρέπει να έχετε μια επίγνωση του τι γίνεται στην περιοχή που θα πάτε. Ειδικά αν είναι μια περιοχή που δεν έχετε επισκεφτεί πολλές φορές ή που δεν έχετε επισκεφτεί καθόλου. Υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες βέβαια που επηρεάζουν γενικά τις λήψεις μας και θα πρέπει να τους ξέρουμε γιατί μπορεί να μην μας δώσουν εικόνες εκεί που θα πάμε και να επιστρέψουμε με άδεια χέρια. Έχει τύχει και αυτό. Υπάρχουν πολλοί φωτογράφοι οι οποίοι επιστρέφουν από μια περιοχή με πολύ λίγες ή και καθόλου λήψεις ανάλογα τις συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει. Ένα από αυτά τα στοιχεία που πρέπει να κοιτάτε είναι η αφρικανική σκόνη που είναι σε έξαρση Μάρτιο-Απρίλιο και την οποία αφρικανική σκόνη την έχουμε δυστυχώς μόνο εδώ στη Μεσόγειο. Δεν επηρεάζει πάρα πολύ τις βόρειες χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ καθαρή ατμόσφαιρα. Όσο έχω πάει στη Σκωτία και η ατμόσφαιρα πραγματικά ήταν πεντακάθαρη. Η αφρικανική σκόνη λοιπόν μπορεί να μειώσει την οξύτητα των εικόνων μας, ειδικά αν είναι φωτογραφίες τοπίου, αλλά μπορεί να δώσει και μια ιδιαίτερη αίσθηση με αυτό το κοκκινοπό, με την κοκκινοπή χρειά που δίνει στην ατμόσφαιρα. Μπορείτε εσείς να κρίνετε αν θα κάνετε εικόνες ή όχι με την ύπαρξή της. Εγώ ήθελα να την αποφύγω για τις δύο μέρες που θα είμαι στην Πλαστήρα, οπότε στο πεδίο, στο meteo.gr που έβαλα λίμνη Πλαστήρα, είδα εκεί στο πεδίο που έχει σκόνη ότι αυτές τις 2-3 μέρες που θα είμαι εδώ το φαινόμενο είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ύφεση. Αυτά λοιπόν σχετικά με την προετοιμασία της εξόρμησης. Φυσικά να έχετε οργανωθεί καλά, εκτός από τις κάμερες, δηλαδή φακούς καθαρούς, μπαταρίες φορτισμένες, κάρτες άδειες. Μην ξεχάσετε να τις αδειάσετε πριν φύγετε γιατί θα έχετε πρόβλημα με το χώρο. Λάπτοπ μαζί ή τάμπλετ για να βλέπουμε το αποτέλεσμα των λήψεών μας. Φροντίστε φυσικά να πάρετε και τα υπόλοιπα, έτσι, ζεστά ρούχα, αν είναι χειμώνας, φθινόπωρο, αρχές άνοιξης, εννοείται φαγητό και για να μαγειρέψετε στο πεδίο. Βλέπετε εδώ, έχω και το γκαζάκι μου, θα κάνω ένα καφεδάκι τώρα γιατί είναι πρωί και αργότερα θα μαγειρέψω και τα μακαρονάκια μου, αλλά είναι μια διαδικασία που εμένα προσωπικά μου αρέσει, όσο μου αρέσει και το να κάνω τα κλικ μου. Αυτά λοιπόν, πάω λίγο τώρα να κάνω το καφεδάκι και προχωράω στην περιήγηση γύρω από τη λίμνη. Έχω περάσει το Νεοχώρι και κατευθύνομαι προς την ανατολική της μεριά και νομίζω ότι από αυτά που έχω δει η περιοχή είναι πάρα πολύ καλή φωτογραφικά και υποσυνθήκες θα μου δώσει μερικές λήψεις που θα μου αρέσουν πάρα πολύ. Thank you.
Καθώς βρίσκομαι λοιπόν στον παραλίμνιο δρόμο, βρήκα αυτά τα πολύ ωραία δύο δεντράκια, δύο αδερφάκια τα οποία βρίσκονται και επιβιώνουν με πείσμα μέσα στο νερό. Έτσι. Λοιπόν, μια ωραία εικόνα. Ήθελα να κάνω μια λήψη εδώ οπωσδήποτε, οπότε σταμάτησα, κατέβασα την GFX που έχω μαζί μου με τον 120 το φακό. Νομίζω κοντά στα 90 είναι, αν πάμε σε full frame. Έχω εστιάσει στα δέντρα και έχω αφήσει κενό από τα δεξιά. F10, ένα διάφραγμα το οποίο θα μου δώσει καλό βάθος πεδίου και ταχύτητα έβαλα 10 δευτερόλεπτα. Και για να το κάνω αυτό φυσικά χρησιμοποίησα ένα ND φιλτράκι της Kenco 70R που είναι και ο φακός. Έτσι, ISO πάντα πιο χαμηλά, 100, και φυσικά ενεργοποιώ μέσα από την μηχανή τον χρονοδιακόπτη από το Quick Menu για να πατήσω το κουμπάκι της λήψης και να αφήσω τη μηχανή να τραβήξει μόνη της μετά από 2 δευτερόλεπτα ώστε να μην υπάρχει έτσι πιθανότητα κραδασμού από την κίνηση αυτού του πατήματος. Για να δούμε λίγο την εικόνα και προχωράμε. Μεσημέριασε λοιπόν εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, έχει συννεφιά, δεν βρέχει. Φυσικά έχει υγρασία από τη λίμνη, αλλά η θερμοκρασία είναι πριν που την έλεπα 6 με 10 βαθμούς, εκεί είναι καλά. Έτσι, σταμάτησα λίγο, η ώρα είναι περίπου μία η ώρα, να φάω λίγο κάτι, ένα μεσημεριανό. Πήρα μαζί μου τον καζάκι, όπως είδατε και από την πριν, για τον καφέ. Αυτό το πραγματάκι το οποίο προστατεύει τη φωτιά για να μην σβήνει. Και ένα σετάκι που πήρα με κουζινικά για κάμπινγκ και περιμένω τώρα να βράσει το νερό για να μπορέσω να βάλω τα μακαρονάκια. Μία μερίδα, έτσι, μία μερίδα διαιτολογική, όχι μία μερίδα από αυτές τις μερίδες κανονικές, και προτίμησα αυτά τα, όχι τα σπαγκέτι, αυτά του είδους τα μακαρόνια. Τώρα αυτά είναι πένες αν θυμάμαι καλά. Για να τρώγονται πιο εύκολα, έτσι, να μην χρειάζονται πυρούνι κτλ. Και με το κουταλάκι και με το πυρουνάκι να είναι πιο εύκολο να τα φας. Αυτά τρώγονται ακόμα και με το χέρι. Δηλαδή στα μικρά, στα παιδιά, στα δικά μου τα μωρά, ας πούμε, αυτά βολεύουν πάρα πολύ, δεν γίνεται σε χάλια. Και νομίζω ότι φωτογραφία φύσης και τοπίου είναι ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία σου δίνει γενικότερα. Είναι φοβερό το που είσαι έξω στη φύση. Αν το συνδυάζει να μπορεί να μείνει και έξω, το οποίο θα δούμε στα επόμενα vlog που θα κάνω και με αντίσκηνο και τα λοιπά, να μαλακώσει λίγο παραπάνω καιρός, νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Βοηθάει να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 4x4 για να μπορείς να πας σε μέρη που φαίνονται δυσπρόσιτα για ένα πλόγιο ταχύ. Αν δεν είναι 4x4, τουλάχιστον να είναι κάποιο ψηλό αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί το προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα, το Honda το Civic, ήταν πάρα πολύ χαμηλό για να μπαίνει σε ορισμένους χωματόδρομους, και μάλιστα παρόλο που εγώ το έβαζα και χτυπούσα από κάτω, ευτυχώς δεν έβγαλε πρόβλημα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, από αυτό το επεισόδιο του Chasing the Light, το δεύτερο, θα ξεκινήσουμε και ένα παράλληλο project που θα ονομαστεί Καθαριότητα Παντού, Καθαρίστε Παντού, ό,τι θέλετε ονομάστε το. Πάντως έχω μια σακουλίτσα πάντως στα μάξι και πήρα και αυτό το πράγμα από τα Jumbo, δεν κάνω λάθος, το οποίο βοηθάει να μαζεύει σκουπίδια. Θα μαζέψω μερικά σκουπίδια που είδα εδώ ότι υπάρχουν,
είναι αρκετά. 5 λεπτά, 10 λεπτά το χρόνο μας όταν είμαστε έξω στη φύση και ειδικά είμαστε κοντά στο αυτοκίνητο, μπορούμε να γεμίσουμε μια σακουλίτσα, να την πάρουμε μαζί μας και να την πετάξουμε στον επόμενο σκούπο. Ναι, και... Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, παπούτσια, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά παιχνίδια, τα πάντα όλα, γιατί ερχόμαστε στην εξοχή και συμπεριφερόμαστε λες και μας ανήκει όλος ο πλανήτης. Μια σακούλα να μαζεύετε τη φορά και θα κάνουμε διαφορά. Λοιπόν, ήρθα από την άλλη μεριά, έχω βρει ένα δέντρο το οποίο είναι μόνο του βαθιά και μάλιστα έχει και ένα, είναι δεντράκι δίπλα του ή είναι το ίδιο δέντρο με διάφορους κορμούς. Και αναγκαστικά έπρεπε να μπω μες στο νερό. Rookie mistake που έκανα ήταν ότι δεν έβαλα εξ αρχής γαλότσες και παρόλο ότι ήξερα ότι ήθελα να κάνω κράτηση λήψης, πήγα από το σταμάξι, έβαλα τις γαλότσες και με το... Μισό να σας δείξω κιόλας. Με τον μπατόν, εδώ, ρύθμισα το ύψος του εκεί που βιδώνει, που αρχίζει το κόκκινο, να είναι στο ύψος της γαλότσας, ώστε να ξέρω ότι πατώντας μπροστά μου το βάθος για να μπορώ να περπατήσω και έφτασα μέχρι εδώ και τώρα θα προσπαθήσω να κάνω μια κάθετη λήψη για να πάρω και λίγο από την αντανάκλαση που τώρα βέβαια έχει χαθεί γιατί έχουμε λίγο κυματάκι, αλλά... Θα κατέβω και πιο χαμηλά για να μπορέσω να ξεφοντάρω αυτό το δεντράκι να είναι όσο δυνατόν πιο μόνο του, κάτι σε steel fine art, όπου μπορεί αργότερα και λόγω της μουντήλας να γίνει μια ασπρόμαυρη εικόνα που να αρέσει. Θα το δούμε και φυσικά θα το δω και στον υπολογιστή και εκεί είναι τελικά που θα αποφασίσω αν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Πάντως άξιζε να έρθω μέχρι εδώ, νομίζω ότι και μόνο η εμπειρία του να κάνεις μια διαλήψη μετράει. Τέλος λοιπόν εδώ η επίσκεψή μου στη λίμνη Πλαστήρα, έκανα αυτές τις δύο λήψεις που είδατε, νομίζω ότι η αγαπημένη μου είναι η δεύτερη, έτσι, η οποία με τα δέντρα μέσα ήταν και πιο περιπετειώδης, δηλαδή μπήκαμε στο νερό κτλ. Μ' αρέσει εμένα η όλη διαδικασία του να είμαι έξω, να περπατάω μες στο δάσος, να ψάχνω να βρω σημεία κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, πέραν της λήψης. Θεωρώ ότι είναι μια ωραία, πολύ ωραία λήψη και με την επεξεργασία την κατάλληλη θα γίνει ακόμα καλύτερη. Βέβαια. Κλασικά έχω κάποιες ενστάσεις στο κομμάτι του τι background έχει από πίσω, πώς θα μπορούσε να βγει διαφορετικά, αλλά εντάξει, είναι μια, το Chasing the Light είναι πάω σε μια περιοχή, την επισκέπτομαι και ψάχνω να βρω εκεί πέρα τις λήψεις που θέλω να κάνω, τις κάνω και δείχνω την όλη διαδικασία. Μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να κάνετε τις λήψεις σας, αλλά και πώς μπορείτε να οργανώσετε την εξόρμησή σας και πιστεύω ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να βοηθήσουν ειδικά αυτούς που ξεκινούν να κάνουν φωτογραφία τοπίου, φύσης και άγρια ζωής. Αυτά από μένα σε αυτό το Chasing the Light. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε έρθει στην Πλαστήρα, ποια εποχή έχετε έρθει, αν σας έχει αρέσει η περιοχή, αν έχετε κάνει ωραίες λήψεις τοπίου ή και άλλες λήψεις, αστροφωτογραφία, wildlife, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει περιοχή.
Επιπλέον, κάντε like στο βίντεο, κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας και αν έχετε και μεγαλύτερη δυνατότητα μπορείτε να γραφτείτε και σαν member με αυτό το νέο σύστημα που έχει βάλει το YouTube, δίνοντας κάποιο μικρό ποσό ανά μήνα για να ενισχύσετε το κανάλι. Αλλά κάντε subscribe και στο κανάλι μου, το προσωπικό Vios Vitos, το οποίο σύντομα θα αρχίζω να μπλουτίζω με υλικό. Λοιπόν, σας χαιρετώ από εδώ, από την πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα, έτσι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και μην ξεχνάτε, ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθούμε είναι να ξασκούμαστε συνέχεια. Τα λέμε. Γεια!